Ο Λευκός αποκάλυψε πως το Ιράν ζήτησε την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών λίγο αφού του χάθηκε κάθε ίχνος του προεδρικού ελικόπτερου την Κυριακή. Το ελικόπτερο τελικά συνετρίβη σε σημείο κοντά στο Αζερβαϊτζάν, σκοτώνοντα τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχήμ Ραϊσί, τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμίρα και άλλους Ιρανούς αξιωματούχους. Το αίτημα των Ιρανών, οι οποίοι θεωρούν εχθρούς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, αποκαλύφθηκε από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών πριν λίγες ώρες. Οι Αμερικανοί χθε Δευτέρα, αποκάλυψαν πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν το Ιρανικό αίτημα παροχής βοήθειας, κυρίως εξαιτία υλικοτεχνικών δυσκολιών. Αυτό μετέδωσε το διάσημο πρακτορείο Reuters πριν λίγο. Μα ζητήθηκε από την Ιρανική κυβέρνηση να παράσχουμε βοήθεια. Τους απαντήσαμε πως θα παράσχουμε βοήθεια. Το ίδιο θα απαντούσαμε στο αίτημα οποιασδήποτε άλλη κυβέρνηση σε παρόμοια περίπτωση. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάθιου Μίλλερ. Τελικά όμως και κυρίως εξαιτίας υλικοτεχνικών λόγων δεν μπορέσαμε να παρέχουμε βοήθεια, πρόσθεσε ο ίδιος χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως σας είχαμε ενημερώσει εχθές, τα συντρίμια του Ιρανικού ελικοπτέρου βρέθηκαν από ένα τουρκικό ντρόουν τύπου Ακίντζι. Οι Ιρανικέ αρχές αδυνατούσαν να εντοπίσουν το ελικόπτερο εξαιτία κακών καιρικών συνθήκων και τη δύσκολη επιφάνεια του εδάφους. Όταν βρήκαν το σημείο που συνετρίβει, οι διασώστε έσπευσαν σε αυτό και ανέσυραν τι ορού του Ιρανού Προέδρου, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και άλλων έξι επιβατών και μελών του πληρώματο. Μέχρι στιγμή η Τεχεράνη δεν προέβησε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τι προκάλεσε τη συντριβή του προεδρικού αεροσκάφους, το οποίο ήταν ένα ελικόπτερο τύπου Bell 212 αμερικανικής παραγωγής. Το Bell 212 λέγεται πως είχε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών, ενώ υπόθηκε επίσης πως σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Ερωτηθεί αν ανησυχεί ότι το Ιράν θα κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το συμβάν, ο Αμερικανός Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν έχει κανέναν ρόλο σε αυτό το ατύχημα. Δεν μπορώ να υποθέσω ποια ήταν η πραγματική αιτία του αεροπορικού, πρόσθεσε ο Αμερικανός, τονίζοντα επίση πως δεν πιστεύω ότι το γεγονό θα επηρεάσει αρνητικά την περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή τη Μέσης Ανατολής, καθησυχάζοντα τον κόσμο. Οι ειδικοί έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το ατύχημα έλαβε χώρα μια περίοδο που η Μέση Ανατολή περνάει μια περίοδο πολιτικής κρίσης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα